Με περισσότερη αβεβαιότητα από ποτέ ατενίζουν το μέλλον της σχολής τους οι σπουδαστές της Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στον Άγιο Νικόλαο, οι οποίοι αν και εισήλθαν στο τμήμα με πανελλαδικές εξετάσεις και μάλιστα πολλοί από αυτούς με αρκετά υψηλές επιδόσεις, αντιμετωπίζονται σαν φοιτητές δεύτερης κατηγορίας. Τα παιδιά από εδώ φεύγουν με ένα πτυχίο επίπεδου 5, εκεί που είναι τα πτυχία των ΙΕΚ και των ΕΠΑΣ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα παιδιά δεν έχουν ένα πάσο το οποίο έχουν όλοι οι σπουδαστές των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, δεν υπάρχει φοιτητική εστία, δεν υπάρχει λέσχη και τα παιδιά λοιπόν αναγκάζονται να πληρώνουν τις σπουδές τους μόνοι τους, δηλαδή με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για μια οικογένεια. Παραμένουμε με ένα πτυχίο 5ου επίπεδου, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μεταπτυχιακό στη χώρα μας. Εγώ προσωπικά ήδη μαζεύω λεφτά για να βγω στο εξωτερικό να κάνω ένα μεταπτυχιακό από τη στιγμή που η χώρα μου δεν μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μπορεί η σχολή να υπάρχει κανονικά στο μηχανογραφικό και να αφορά τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ωστόσο η πολιτεία δείχνει να τιμωρεί όσους την προτιμήσουν, αφού στον πάγο παραμένει εφαρμογή των διατάξεων που θα αναβάθμιζε το πτυχίο του σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, στερώντας τους έτσι προς το παρόν κάθε δικαίωμα από αυτήν. Στον αέρα είναι και η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού σε πρώτο πλάνο. Δηλαδή και αν ανοίξει σχολή την επόμενη εβδομάδα, θα ανοίξει με τους μόνιμους καθηγητές, με τους 5 μόνιμους καθηγητές και θέλουμε και άλλους 10-12 που παίρνουμε κάθε χρόνο προκειμένου να, έχουμε έτσι, να είμαστε σε μια πλήρη λειτουργία της σχολής. Οπότε εγώ και οι υπόλοιποι συνεχίζουμε να νοικιάζουμε σπίτια γιατί αυτό το καλοκαίρι κάναμε και την τελευταία πρακτική μας. Και θα συνεχίσουμε να νοικιάζουμε μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη σχολή, το οποίο το θεωρώ άσκοπο να φεύγουν τόσα χρήματα. Κατόπιν εορτής φτάνουν τα βιβλία στα χέρια των σπουδαστών στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, αφού ο διαγωνισμός που προκυρήσεται ακολουθεί πολύ αργές διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα οι αίθουσες που διατίθενται για τα μαθήματα αδυνατούν να στεγάσουν τους 800 και πλέον φοιτητές. Τον κώδωνα για επιτακτική ανάγκη συνεργασίας των δύο Υπουργείων Παιδείας και Τουρισμού κρούει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών με ανοιχτή επιστολή στην κυβέρνηση προκειμένου να δοθούν οριστικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα.